Ένα, δύο. Ένα. 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 Δύο. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Ένα. Δεν μας βλέπω καλά. Πάμε λοιπόν. Το μήνυμα δόθηκε παραγγελία. Εγώ δεν θα το έκανα. Η Χριστίνα μου λέει το θέμα της Κυριακής
είναι ζήλια. Πάθος, λάθος. Λέω, εντάξει, τη ζήλια έχουμε μιλήσει, γιατί να ξαναμιλήσουμε πάλι. Δεν ακούς? Θες περισσότερο? Αυτό λέω, θες περισσότερο, πες. Τώρα, καλά. Ένα και δύο. Λοιπόν, μετά λέει, δεν έχεις μιλήσει για τη ζήλια. Γυρίζω πίσω, βλέπω λίγο τα βίντεο. Λέω, είχα μιλήσει εγώ για τη ζήλια πριν από κάνα 9-10 μήνες. Βάζω το βίντεο να το ακούσω, γιατί συνήθως αντιδρώ. Λέω, δεν είναι έτσι, έχω μιλήσει. Ακούω το βίντεο, δεν έχω πει τίποτα. Το θέμα όμως ήταν η ζήλια, ναι. Ενώ βρήκα το θέμα, αλλά το άκουσα, στην ουσία ήταν πληροφορία μόνο. Δεν είχε δηλαδή ενέργεια. Μετά μου λέει, εγώ μίλησα για τη ζήλια, η Ελεονόρα έχει μιλήσει για τη ζήλια, εσύ δεν έχεις μιλήσει για τη ζήλια. Λέω, αφού θα μιλήσει εσείς, ποιος ο λόγος να μιλήσω κι εγώ? Και αυτό ήταν μέσα στο νου μου. Μετά δηλαδή καθόμουν και έλεγα, τώρα γιατί αυτό το πράγμα να γίνει. Η απάντηση είναι ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα... πρέπει να τα ξεριζώνω εγώ. Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε μπορεί να έρχεται η σοφία από τη Χριστίνα, μπορεί να γίνεται ένα άπλωμα καμιά φορά από την Ελεονόρα, αλλά το ξερίζωμα θα πρέπει να γίνεται από μένα. Οπότε θα πάμε σήμερα να την αισθανθούμε πιο πολύ, παρά να την αναλύσουμε. Μετά κάθισα και άκουσα λίγο το βιντεάκι της Χριστίνας, για να μπω λίγο μέσα σε αυτό. Η Χριστίνα τα μεταφέρει κάτι, μεταφέρει ένα δικό της βίωμα. Οπότε αν κάποιος μπορεί να το ακούει και αφήσει να περάσει αυτό, θα πάει σε κάποιες αναγνωρίσεις μέσα του. Όμως τα πράγματα μέσα από το σώμα γίνονται λίγο διαφορετικά, οπότε πάμε λιγάκι να το περπατήσουμε σήμερα. Οπότε θα κάνουμε δουλειά μέσα από το σώμα. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε από την έλλειψη. Η φυσική τάση είναι να επιστρέψουμε στο Θεό ως ψυχές. Δηλαδή να μπορέσει η ψυχή να αναγνωρίσει τη θεϊκή της ταυτότητα και να μπορέσει σιγά σιγά να αφαιθεί προς τη ροή που θα την οδηγήσει πίσω στο Θεό. Έτσι,
Εάν δεν υπήρχε η άρνηση και η αντίδραση και αφινώσουν στη ροή, η φυσική έλξη θα σε πήγαινε προς το σημείο όπου θα συναντούσες τη θεότητα. Αυτό θα έπαιρνε μέσα από το δρόμο σου, θα έβρισκε σιγά σιγά εκείνα τα κομμάτια τα οποία λείπουν για να μπορέσεις να τα ενσωματώσεις μέσα σου και να φτάσεις εκεί που προορίζεσαι. Έτσι εκ των πραγμάτων, το πρώτο κομμάτι που αν τα πράγματα ήταν στη ροή τους, θα αισθανόσουν την έλλειψη, θα άφηνες τον εαυτό σου ελεύθερο, γιατί μέσα από την αίσθηση της έλλειψης θα σε πήγαινε αυτό στην κατεύθυνση, σε αυτό που σου λείπει. Αυτά εάν δεν είχε παρεμβάλει το πονηρό τη ζήλια. Γιατί αυτό περνάει μέσα σου, θολώνει την αίσθηση, δεν μπορείς να αισθανθείς την έλλειψη και στην ουσία σε βάζει να ζηλεύεις αυτό το οποίο εσύ θα ήθελες να έχεις, γιατί σου ανήκει από τη δημιουργία. Όχι όμως με την έννοια της κτήσης, αλλά με την έννοια της αίσθησης. Θα πάω λιγάκι να κουμπίσω τη ζήλια από διαφορετική σκοπιά. Εάν τα πράγματα αφινόντουσαν στη φυσική τους ροή και στην θεότητά τους και στη σοφία τους, αυτό το οποίο θα συνέβαινε θα είναι ότι αυτό το κομμάτι που θέλεις εσύ να βιώσεις και να περάσει μέσα σου, όπως λέει η Χριστίνα, είναι το ζηλευτό. Στην ουσία, έχει μία αίσθηση ότι έχει μία αίσθηση ένωσης. Δηλαδή εσύ υπάρχεις και θέλεις απλά τι να κάνεις, να διευρυνθείς, να απλώσεις και να μπορέσεις σιγά σιγά να ενσωματώσεις το ζηλευτό που είναι στο δρόμο σου για να αρχίσεις σιγά σιγά να ανοίγεις. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, το να συναντήσεις το Θεό στην ουσία είναι ένα συνεχές άνοιγμα. Οπότε, εάν τυχόν είναι απέναντί σου αυτό το οποίο εσύ θέλεις να ενσωματώσεις, να βιώσεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να ανοίξεις και να το δεχτείς. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι εκείνο που είναι στο δρόμο σου, είναι άνοιγμα, για να μπορέσεις να ανοίξεις. Άρα το ζηλευτό, στην ουσία έχει ένα άνοιγμα, μία αγκαλιά για να μπορέσει να περάσει μέσα σου. Εάν εκείνη τη στιγμή εγώ σου περάσω με μία σύριγγα τη ζήλια, τότε η ζήλια δημιουργεί μία απόσταση ανάμεσα σε σένα και σε αυτό το οποίο είναι για σένα. Δημιουργεί δηλαδή ένα τείχος και στην ουσία κλείνει την αγκαλιά και σε πάει να το ζηλεύεις με σκοπό να το κατακτήσεις. Δηλαδή σε πάει στη μάχη, σε πάει στο κλέψιμο, σε πάει στο κυνηγητό. Φεύγεις από την αγκαλιά, φεύγεις από τη θέση σου και απλά αρχίζεις να το κυνηγάς. Για να μπορέσεις να το πάρεις.
Δηλαδή, είχε αυτή την αίσθηση ότι θα το πάρω. Για να πάρεις κάτι, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να το μικρύνεις για να μπορέσεις να το βάλεις εσένα. Το ζηλευτό έχει ένα μεγαλύτερο πεδίο από εσένα. Εσύ είσαι το μικρό μέγεθος και το ζηλευτό είναι το μεγαλύτερο μέγεθος. Γιατί και ο Θεός ζηλευτός είναι, με την έννοια ότι ανοίγω. Για να μπορέσεις να φύγεις από αυτό, μέσα από τη ζύγια, τι κάνεις, το μικραίνεις το άλλο και θέλεις απλά να το κλέψεις για να το ενσωματώσεις, να το κάνεις δικό σου. Στην ουσία θα καταστρέψεις ένα μέρος του για να μπορέσεις να το πάρεις. Διαφορετικά δεν χωράει. Μπορείς δηλαδή, η ομορφιά είναι ζηλευτή. Άρα είναι αίσθηση. Άρα ανοίγεις για να περάσει μέσα σου. Πώς μπορείς να πεις ζηλεύω την ομορφιά, δηλαδή μπορεί να της δώσεις ακόμα σχήμα. Δεν μπορείς να ζηλέψεις το ζηλευτό που είναι το άπειρο. Εκεί ανοίγεσαι και γίνεσαι ένα με αυτό. Στο ζηλεύω, του δίνω σχήμα, το μικραίνω, το περιορίζω και εκείνη τη στιγμή μπορεί και να θέλω να το κλέψω. Από τα υλικά αγαθά μέχρι τα άειλα. Για να, από την ώρα που θα περάσει αυτό το μικρόβιο μέσα στο σώμα σου, θα πρέπει για να το τιμήσεις να μπεις είτε στην κρίση είτε στη σύγκριση, για να αρχίσεις σιγά σιγά τι να κάνεις, να μπεις σε μία μάχη με αυτό. Η ζήλια σε βάζει σε μία μάχη. Σε βάζει σε ένα κυνηγητό, να μπορέσεις να το πιάσεις. Γιατί θεωρείς ότι είναι κάτι έξω από εσένα, δηλαδή δημιουργεί αυτή την απόσταση. Έτσι και ο άνθρωπος είναι κομμάτι του Θεού, οπότε η ζήλια μπαίνει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, και τότε πώς θα κάτσεις απέναντι σε αυτό? Δεν μπορείς να κάτσεις με τον άνοιξης, θα κάτσεις με τον να τον πολεμήσεις. Οπότε η ζήλια δημιουργεί μία απόσταση από τον ίδιο στον εαυτό στην ουσία. Είναι σαν να ξεχωρίζεις ένα κομμάτι σου, να το βάζεις απέναντι και να το ζηλεύεις. Με αυτό είσαι συνδεδεμένος κατά βάση. Στην ουσία δεν έχεις χάσει ποτέ τη σύνδεση. Απλά έχεις χάσει μέρος. Αν δηλαδή στο ένα δωμάτιο ήταν 100 πράγματα, μετέφερες στο άλλο δωμάτιο τα 20, αλλά είναι ακριβώς ακόμα στο ίδιο σπίτι. Ο τείχος στην ουσία που βάζεις ανάμεσα είναι η ζήλια και κάθεσαι δίπλα και ζηλεύεις αυτό το οποίο ήδη σου ανήκει στην ουσία. Είναι δικό σου. Ως βίωμα, όχι ως κτήση. Έτσι, κοιτώντας από ένα γυάλινο παράθυρο, δίπλα, εσύ βλέπεις πράγματα που είναι δικά σου, είναι κομμάτια σου, και το μόνο που κάνεις είναι να πιστεύεις ότι θα πρέπει να κάνεις κάτι για να το πάρεις. Στην ουσία αυτό που χρειάζεται είναι να αφαιρέσεις τη ζήλια, δηλαδή το τζάμι, για να γίνει το ζηλευτό και να γίνει η ένωση. Εάν βέβαια εκείνη τη στιγμή σου πω ότι τζάμι δεν υπάρχει, γιατί η ζήλια είναι αόρατη, μέχρι να την γιώσει τη Σοφία η Χριστίνα ήταν αυτό που αρνιόμασταν. Το τζάμι υπάρχει δηλαδή,
είναι ανάμεσα, το βλέπεις, αλλά εσύ λες ότι δεν υπάρχει τζάμι, εγώ δεν ζηλεύω. Γι' αυτό είναι και αόρατη. Και εδώ υπάρχει ένα οξύμορο, ότι όσο υπάρχει αυτό το τζάμι, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει σε επαφή. Δηλαδή δεν μπορείς να το βιώσεις, δεν μπορείς να το πάρεις και να γίνεις ένα με αυτό, γιατί υπάρχει αυτό το διαχωριστικό. Αρνούμενος λοιπόν το τζάμι, εσύ κάθεσαι απέναντι και το βλέπεις. Και εκείνη τη στιγμή αυτό σε βάζει στο νου για να δεις λιγάκι πώς μπορείς να το κατακτήσεις. Και αρχίζεις και μπαίνεις σε ένα κυνηγητό. Λες, εγώ αυτό θέλω να το πάρω. Η ζύγια είναι ανάμεσα, το τζάμι υπάρχει, δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις. Ξεκινάς να βρεις τρόπο να μπορέσεις να το κατακτήσεις. Αυτό το θέλω να το κάνω δικό μου. Και μπαίνεις σε ένα κυνηγητό, μπαίνεις σε ένα πονηρό τρόπο να μπορέσεις να το πάρεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να το πάρεις. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό μετά, όπως έλεγε η Χριστίνα, θα σε θυμώσει και μετά θα σε βάλει στην κακία. Θα σου δημιουργήσει τα συναισθήματα. Θα σε βάλει στο φθόνο γιατί το βλέπεις απέναντι συνέχεια, αφού δεν μπορείς ποτέ να το πάρεις. Θα σε βάλει μετά στο μίσος και προκειμένου να μην το βλέπεις, θα κοιτάξεις να βρεις τρόπο να το σκοτώσεις. Έτσι είναι και με τα άειλα. Στην ύλη είναι τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Μπορείς να πας και να το κλέψεις, δηλαδή μεταφέρεις αυτό το οποίο σου λείπει σαν αίσθηση σε ύλη. Δηλαδή θέλω τη δύναμη, θα πάω να κλέψω χρήματα. Θέλω την ομορφιά, μπορεί να πάω να κάνω πλαστικές. Θέλω τη σοφία, μπορεί να πάω να κλέβω βιβλία ή γνώσεις. Μέσα από τη ζήλια δηλαδή θα κοιτάξεις αντί να ανοίξεις ή και να έρθεις σε επαφή με αυτό το οποίο δεν πιάνεται, είναι αίσθηση, να θελείς να το μικρύνεις, να το κάνεις ένα αντικείμενο για να μπορέσεις να το πάρεις. Και έτσι αρχίζεις και μικραίνεις τα δώρα να τα κάνεις ύλη για να μπορέσεις να το κλέψεις. Αυτό βέβαια είναι ένα μικρό μέρος, στην ουσία ένας αντικατροπτισμός. Αντικατροπτίζεις δηλαδή τη θεότητα και τις ποιότητές της σε κάτι μικρό για να μπορέσεις να το κλέψεις. Όσο και να το κλέβεις, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το αισθανθείς. 100 αυτοκίνητα να πάρεις, 200 σπίτια να έχεις, δύναμη, δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθείς. Θα συνεχίσεις να ζηλεύεις, γιατί η δύναμη είναι αίσθηση. 5.000 βιβλία να διαβάζεις, θα συνεχίζεις να ζηλεύεις τη σοφία, γιατί η σοφία είναι κάτι διαφορετικό από τη γνώση. Θα έρχεται η Χριστίνα εδώ, θα κάθεται 2 λεπτά, θα μπορεί να επικοινωνεί, να κατεβάζει, να γιώνει τη σοφία και θα πηγαίνεις να διαβάσεις 5.000 βιβλία, να δεις αυτά που υπάρχουν. Τη ζηλεύω αυτή τη σοφία, πώς μπορώ εγώ να τη συναγωνιστώ, θα αρχίσω να διαβάζω, να διαβάζω, να διαβάζω, να διαβάζω, δηλαδή θα κυνηγήσω με το νου μου να κάνω το άπειρο, το άειλο, το Θεό, να τον κάνω βιβλίο. Έτσι δεν μπορεί να περιοριστεί η σοφία. Ναι, αλλά αν τυχόν κάνω ένα βιβλίο και το διαβάσω, τότε μπορεί ο αντικατοπτισμός να λέει ότι εγώ είμαι σοφός, γιατί ξέρω πολλά πράγματα. Έτσι, ενώ υπάρχει ζήλια, την αρνούμαστε, γιατί είναι διάφανη. Οπότε, επειδή είναι διάφανη η ζήλια, κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε. Γιατί για να την νιώσεις θα πρέπει να την ακουμπήσεις, το τζάμι το ακουμπάς. Είναι διάφανο και λες δεν υπάρχει τζάμι. Αν σε βάλω να το ακουμπήσεις, ναι υπάρχει τζάμι. Άρα όσο και να περιγράφω τη ζήλια, δεν πρόκειται ποτέ να την αναγνωρίσεις, γιατί είναι διάφανη. Είναι αόρατη.
Οπότε η Χριστίνα είχε κάνει μία προσπάθεια να δει τα αποτελέσματα, μέσα τα αποτελέσματα να μπορέσεις να καταλάβεις λίγο με το νου ότι ζηλεύεις. Δηλαδή θέλει να σπάσει την άρνηση, να πει κοίταξε να δεις ότι εφόσον ζηλεύεις, τότε κάνεις αυτό, 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 αυτό και αυτό. Ναι, οκ, ζηλεύω, ωραία. Ναι, αλλά μετά έρχεται το επόμενο, πρέπει να την ακουμπήσω. Αρχίζω να την αισθάνομαι. Δηλαδή να βάλω το χέρι μου στο τζάμι. Στην αρχή με το νου λες αφού βλέπω απέναντι δεν ζηλεύω. Είναι διάφανο. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα δεν μπορείς, επειδή είναι διάφανο το γυαλί, ούτε καν να δεις και εσένα. Δηλαδή να δεις τα μάτια σου ότι ζηλεύεις, γιατί είναι διάφανο τελείως. Άρα, με έβαλε για να μπορέσω τι, να την αισθανθώ, να την ακουμπήσω, ε. Έλα, γιατί με πήγες εκεί. Γιατί με πήγες εκεί. Γιατί σε ένα μεγαλύτερο βάθος μπορεί να ζηλεύεις ένα μέρος που έχει κάποιος, ένα μέρος που έχει κάποιος άλλος, ένα μέρος που έχει κάποιος άλλος. Αλλά εμένα ήταν τόση αόρατη ζήλια που μάλλον ζήλευα εμένα. Πώς το κάνεις τώρα αυτό. Πρώτα παίρνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου, το βάζεις απέναντι και μετά το ζηλεύεις. Και επειδή είναι κομμάτι του εαυτού σου, εσύ λες δεν ζηλεύω. Ο άλλος απλά σου θυμίζει ότι ζηλεύεις εσένα. Άρα δεν ζηλεύεις κάποιον άλλον. Εσένα ζηλεύεις. Κοιτάξτε πόσο πονηρό είναι το πονηρό. Δηλαδή βάζοντας ανάμεσα σε δύο κομμάτια του εαυτού σου ένα τζάμι, στην ουσία ζηλεύεις εσένα. Ο άλλος θα είναι περαστικός από εκεί. Θα περάσει. Και θα έχει ίσως κάποια χαρακτηριστικά από αυτά που εσύ έχεις βάλει απέναντι. Και μιλάω τώρα για το πρωτογενές. Δεν μιλάω για τις ψυχές που μπορεί ίσως και εκείνες να ζηλεύουν κομμάτια τους τα οποία ήρθαν στη γη για να μπορέσουν να τα βιώσουν. Πάλι κομμάτια τους είναι ψυχικά. Οπότε με το που θα γεννηθείς, θα πάρεις το τζάμι και εκείνη τη στιγμή η κίνηση είναι δεν μπορώ εγώ να απλώσω να το πάρω, αλλά μπορώ και το βλέπω συνέχεια και αυτό στην ουσία με τρελαίνει. Να δούμε γιατί τώρα. Γιατί αν υπάρχει ένα τζάμι και απέναντι είναι ένα κομμάτι δικό σου, τότε θα ψάξεις να βρεις έναν τρόπο, αφού αρνείσαι το τζάμι, τι να το κάνεις, να το πιάσεις. Συνέχεια θα ασχολείσαι πώς μπορείς να το
πετύχεις βάζοντας το νου σου να δουλεύει για να βρεις έναν τρόπο να το κατακτήσεις. Και τα πράγματα είναι απλά, απλά μόνο να συνειδητοποιείς τη ζήλια και να αφαιρέσεις το τζάμι. Ναι, αλλά εσύ αρνείσαι τη ζήλια, το τζάμι υπάρχει, οπότε τώρα εγώ πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ. Πώς μπορώ εγώ τώρα αυτό να το πετύχω? Πώς μπορώ εγώ αυτό που βλέπω να το κάνω δικό μου, εμένα δηλαδή να κάνω δικό μου. Τον ίδιο μου τον εαυτό να με νιώσω. Τότε εκείνη τη στιγμή ο νους θα αρχίσει να δουλεύει, να βρίσκει εναλλακτικού τύπου λύσεις μέσα από τη ζήλια για να μπορέσεις να κατακτήσεις εισαγωγικά αυτό το οποίο ήδη είσαι. Τότε μπαίνει σε μια υπερλειτουργία. Το πονηρό θα σου δώσει για λίγο την αίσθηση ότι τα καταφέρνεις. Είναι σαν τη ρουλέτα με τα χαρτιά. Στην αρχή θα κερδίσεις λίγο. Θα σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι με μια σκέψη και με μια πονηρία μπορείς να το κατακτήσεις. Μετά το κυνηγητό σου γίνεται πάθος. Ο τζόγος ένα κυνηγητό είναι. Οι γυναίκες ένα κυνηγητό είναι. Μετά από λίγο αρχίζει και περνάει μέσα σου η αδρεναλίνη του κυνηγητού και έχεις ξεχάσει για ποιο λόγο ξεκίνησες. Οπότε μετά δεν σε εξιτάρει πλέον ο εαυτός σου. Προσέξτε πού θα μπούμε. Ξέχασες εσένα. Αυτό για το οποίο ξεκίνησες να βρεις και αρχίζεις και ερωτεύεσαι το κυνηγητό. Αν κάποιος ήθελε παραδείγματος χάρη να νιώσει τι είναι ζωή και έπαιξε για λίγο χαρτιά και κάτι κινήθηκε μέσα του, μετά αρχίζει και το επαναλαμβάνει και έχει ξεχάσει ότι κυνηγούσε τη ζωή. Εάν τυχόν γνώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος για λίγο αισθάνθηκες πράγματα και ένιωσες κάτι, αλλά μετά ο άλλος φεύγει και δεν είναι εδώ, δηλαδή σε βάζει πάλι σε μία απόσταση από αυτό που ένιωσες και σε βάζει στη ζήλια με το αόρατο τζάμι, τότε πάλι εσύ μετά από λίγο ψάχνεις να βρεις τρόπους να το φέρεις κοντά. Οπότε το κυνηγητό μετά γίνεται ένα πάθος. Εάν σε σταμάταγα και σου έλεγα δεν πρόκειται ποτέ να το πιάσεις αυτό και σου πάρω το κυνηγητό, τότε μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να μην θέλεις αυτό που κυνηγούσες. Για το κυνηγητό θα σε βάλει σε ένα στόχο, σε μια προσπάθεια, θα σε βγάλει από τη θέση σου, θα σε σηκώσει, θα πάω να το πάρω, να το κυνηγήσω, οπότε μετά αρχίζει και μ' αρέσει το κυνηγητό. Άρα το πάθος είναι αυτό που κυνηγάς. Αν κυνηγάς μια αξία, αν κυνηγάς μια ζωή, δεν έχει πια σημασία ο λόγος που κυνηγάς. Το κυνηγητό αρχίζει και αποκτάει μεγαλύτερη αξία από αυτό για το οποίο ξεκίνησες.
αυτό που παίζει χαρτιά για να κερδίσει, σωστά. Εφόσον χάνει, θα πρέπει να σταματήσει. Ναι, αλλά το κυνηγητό έχει μεγαλύτερη αξία τώρα. Δεν έχει λογική. Δεν ντύνεσαι και βγαίνεις έξω γιατί θέλεις να συναντήσεις έναν άντρα. Ντύνεσαι γιατί θέλεις να αρέσεις. Το δεύτερο είναι πάθος. Το πάθος δεν έχει μέσα θέλω. Θέλω έναν άντρα. Αυτό το θέλω σε κρατάει στο δρόμο σου. Αν το να αρέσεις είναι για σένα η αδρεναλίνη, τότε ξεχνάς ότι θέλεις έναν άντρα. Και έτσι σιγά σιγά αυτό γίνεται το πάθος σου, παθιάζεσαι με το παιχνίδι, με το κυνηγητό, με τη διαδικασία δηλαδή. Γιατί η διαδικασία τι κάνει? Εξητάρει το νου, τον μεγαλώνει, τον τρέφει. Γιατί το ζηλευτό είναι στιγμή, δηλαδή είναι άνοιγμα και ένωση. Δηλαδή από τη θέση μου δεν χρειάζεται να σηκωθώ. Με τις πιτζάμες έχετε και με βρίσκει ο Θεός. Στο μπάνιο, στο μπάνιο. Στο ξεκούδουνο, στο ξεκούδουνο. Συμβαίνει σε μία στιγμή. Ναι, αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Για το νου. Δεν έχει απλότητα που ο νους δεν θέλει. Έχει απλότητα, αλλά ο νους δεν θέλει. Οπότε, επειδή η διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί παθιάζεται ο νους με τη διαδικασία, συνέχεια θα βάζει καινούριους στόχους, συνέχεια θα βάζει μια επανάληψη, γιατί με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται σε ύπαρξη. Υπάρχει. Οπότε το πάθος είναι η διαδικασία. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται, σε αυτό το οποίο έχει συθιστεί και έχει ξεχάσει, για ποιο λόγο ξεκίνησες. Εάν είσαι συνειδητός, θα πεις πήγα στο καζίνο για να παίξω και να κερδίσω. Μετά την πέμπτη φορά δεν κερδίζεις, άρα έκανα λάθος. Έτσι δεν κερδίζεις χρήματα, άρα έκανα λάθος. Αν είσαι συνειδητός και πας στο λάθος, τότε ζήλεψες τη δύναμη, μπήκε σε μια διαδικασία μέσα από το νου σου, το έκανες 10 φορές επανάληψη, συνειδητοποιείς το λάθος ότι ό,τι δεν γίνεται τίποτα και σταματάς το πάθος. Γιατί θυμήθηκες, γιατί ξεκίνησες. Ζήλεψες λοιπόν τη ζωή. Συναντήθηκες με έναν άνθρωπο. Για λίγο μπορεί να τη βίωσες. Όχι γιατί ο άλλος σου την έδωσε, γιατί εσύ εκείνη τη στιγμή έστω και μέσα από την προβολή του νου σου άνοιξες. Δηλαδή άνοιξα και έλαβα. Όχι γιατί ο άλλος σου έδωσε κάτι. Ο άλλος μπορεί να μην σου έδωσε τίποτα. Εσύ απλά άνοιξες
Και έλαβες. Από πού? Από μόνο... από αυτόν που έχει έλαβες. Οι άνθρωποι δεν έχουνε. Οι θεάνθρωποι έχουνε, οι άνθρωποι δεν έχουνε. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε. Πέρασε δίπλα ένας, για κάποιο λόγο εσύ άνοιξες και έλαβες. Από πάνω έλαβες. Βίωσες, αισθάνθηκες, ένιωσε ζωή. Ο άλλος σε προσπερνάει, γιατί απλά πέρασε μπροστά σου. Ο νου σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτός σε έκανε να νιώσεις έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος. Και εκείνη τη στιγμή, βέβαια, ασυνείδητα αρνείσαι ότι άνοιξες και έλαβες από πάνω. Εάν ο άλλος έχει και πονηρό, θα ταυτίσει αυτό που ένιωσες με τον εαυτό του και θα λέει λέξεις που θα κινητοποιούν τη ζήλια που ήδη έχεις μέσα. Εγώ είμαι Θεός. Εγώ είμαι Θεά. Είμαι ο ένας και μοναδικός. Είμαι η μοναδική. Είμαι ο αναντικατάστατος. Χωρίς εμένα τι μπορείς να κάνεις? Τίποτα. Το τρως. Και λες τώρα θέλω να το ξαναζήσω. Κρίζει, το κυνηγάς. Και αυτό γίνεται πάθος. Για να το πετύχεις. Εάν μπορούσε να τραβήξει χειρόφωνο και θα βλέπεις το λάθος, γιατί με πας αλλού, τότε θα σταμάταγες το κυνηγητό, θα επέστρεφες πίσω, θα έβλεπες τη ζήλια, πώς κινητοποιήθηκε, θα δεις ότι το ζηλευτό το έκανε ζήλια, δεν του έδωσες την αξία του, στο δώρο που έλαβες. Και έτσι θα συνειδητοποιήσεις ότι η ζήλια υπήρχε ανάμεσα σε σένα και σε αυτό το οποίο ήταν εσύ να ζήσεις, να έχεις, να αισθάνεις, να βιώνεις. Έτσι ζήλια ένα τζάμι χειρουργικό ανάμεσα σε σένα και σε σένα. Οπότε, αν μιλήσω για μένα και το περπατήσω λιγάκι, το θέλω μου. Ήταν να αισθανθώ το Θεό. Εγώ ήμουν ένα χαρούμενο παιδί.
Μου άρεσε να παίζω με οτιδήποτε, ακόμα και όταν δεν υπήρχαν αντικείμενα. Που να το πρημοδοτούν αυτό, να το υποστηρίζουν. Το δημιουργούσα μόνος μου. Άρα δημιουργούσα μέσα από το τίποτα. Το λέω γιατί πρέπει να θυμηθούμε λιγάκι που ξεκινάμε. Εγώ είμαι δημιουργός. Μπορώ να δημιουργήσω από το τίποτα. Το τι θα δημιουργήσω είναι άλλο θέμα. Αλλά μπορώ να δημιουργήσω το τίποτα. Να γεννήσω μάλλον το σωστά. Δυσκολεύομαι να πάω στην ομορφιά. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία την παρέδωσα ή από πού έρχεται, αλλά την τράβηξα έξω από εμένα. Την έβαλα στο διπλανό δωμάτιο. Χαρά, ομορφιά, γέννηση. Δύναμη. Τόση όση. Αγάπη, πολύ, πλημμύριζε όλο το χώρο, αλλά στο διπλανό δωμάτιο. Και μετά, το τζάμι. Η ομορφιά απέναντι. Η γέννηση απέναντι. Η χαρά απέναντι. Ένα τζάμι ανάμεσα σε μένα και στο είναι μου. Για τον καθένα απέναντι το τζάμι είναι κάτι διαφορετικό. Όσο πιο πολλά μεταφέρεις απέναντι, τόσο πιο πολύ η ζήλια. Μετά πώς θα τα κατακτήσω, πώς θα τα φέρω πίσω. Αντί να πάω στην αναγνώριση και να αφαιρέσω το τζάμι, μπήκα στο πολυμήχανο μυαλό. Και το πολυμήχανο μυαλό κάνει άλλα πράγματα. Σου λέει πώς μπορείς να μεταμφιέζεσαι σε αυτά που εσύ έχεις απολέσει. Άρα η μεταμφίεση σου δίνει την ψευδαίσθηση. Θα κάνω το χαρούμενο. Θα αποδεικνύω ότι έχω γέννηση, δημιουργία.
θα προσπαθώ να εμφανίσω εξωτερικά μία ομορφιά. Θα παλεύω με το σώμα μου για να μπορέσω να έχω αυτό το οποίο εγώ πήγα δίπλα. Ο νους λέει, είδες, τα καταφέρνεις. Α, ναι, ναι, οκ, okay. Οπότε μετά μπαίνω στο πάθος. Πες μου τι άλλο μπορώ να καταφέρω, τι άλλο μπορώ να αποδείξω, τι άλλο μου λείπει. Θα σου δώσει πράγματα που θα περνάνε μπροστά σου, πίσω από το τζάμι. Και εσύ θα τα κυνηγάς. Εγώ θέλω τα δικά μου πράγματα, δεν θέλω τα δικά σου. Θα περνάει η ψευδαίσθηση. Αν έχεις αυτό, θα έχεις και το άλλο. Οπότε η ζυγή είναι αόρατη. Όσο και να κάτσω με το νου μου λιγάκι να πω, ναι, ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω. Θεέ μου, εκλογήκευση είναι αυτό. Πώς μπορώ να βιώσω τη ζήλια, πώς μπορώ να το γιώσω αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι ότι όταν κατεβαίνει το γυαλί, σε κόβει στα δύο. Άρα πονάς με τη ζήλια. Με τη ζήλια πονάς. Τεμαχίζεσαι. Στην ουσία σε καίει εκείνη τη στιγμή. Και αν την αρνηθείς, τότε αυτός ο πόνος γίνεται θυμός. Σφίγγεις τα δόντια. Εγώ δεν μπορώ να αισθανθώ διαφορετικά τη ζήλια. Είναι σαν να μου κόβεις ένα κομμάτι μου και να μου το βάζεις απέναντι. Και αντί να το αναγνωρίσω και να αφαιρέσω το τζάμι και να το πάρω, αυτή είναι η αίσθηση. Και το τζάμι είναι έφθραστο, ένα μπαμ κάνεις και το σπάς. Μετά θα χαθεί το παιχνίδι όμως. Θα χαθεί η τράπουλα. Θα φύγει η ρουλέτα. Γι' αυτό το πονηρό σου λέει, μπορείς να κρατήσεις το τζάμι εκεί και να τα καταφέρεις. Να το πάρεις χωρίς να σπάσεις το τζάμι. Ναι, αρνούμενος στη ζήλια, θα βρω τρόπο και να μην έρθω σε επαφή με μένα και δίθεν να με κροϊδεύω ότι με έχω. Η απάντηση για να φύγει η ζήλια είναι ναι, δεν με έχω. Αλλά πάλι μπαίνω σε μένα.
Άρα αυτά που ζηλεύω ίσως ήδη να τα έχω. Ή είναι στον δρόμο μου για να τα ζήσω. Πάμε στο πιο δύσκολο τώρα. Για ποιο λόγο είναι εύκολο να σπάς ένα τζάμι και να πάρεις τον εαυτό σου στα χέρια σου. Απλά αφαιρείς τη ζήλια, το κάνουμε σήμερα, και ενώνεσαι με σένα. Λαμβάνεις τον εαυτό σου στα χέρια σου. Ο λόγος που δεν αφαιρούμε τη ζήλια είναι ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτή την ένωση με τον δικό μας τρόπο. Εάν σπάσει το τζάμι, τότε αυτόματα θα φύγει η ζήλια και θα γίνει ζηλευτό. Οπότε, τι θα γίνει, η τάση θα είναι να ενωθείς. Μόλις φύγει το τζάμι, αυτό θα γίνει αυτόματα. Είναι τάση, είναι έλξη. Μόλις φύγει το τζάμι, θα συμβεί η ένωση, θα συμβεί η επαφή. Γιατί δεν το αφαιρώ το τζάμι? Γιατί έχεις νου ακόμα και έχεις κρίση και κοιτάς το κομμάτι σου απέναντι και λες έτσι όπως είναι δεν μ' άρεσε. Το θέλω αλλιώς. Το κρίνεις. Δηλαδή, αν στην ψυχή σου είναι να πάει να μείνεις σε ένα υπόγειο, γιατί εκεί είναι ο δρόμος για να συναντήσεις το κομμάτι σου, τότε θα πεις, εγώ το βλέπω έτσι όπως είναι, το κρίνω, ενώ το ζηλεύω, είναι το τζάμι ακόμα στη μέση. Δεν το αφαιρώ. Εάν γίνεις όπως θέλω, στον απέναντι μιλάς, με το νου, τότε θα αφαιρέσω το τζάμι και θα κάνω την ένωση. Έχεις κρίση ακόμα. Άρα, είχε πει Χριστίνα, για να καταλάβετε αν ζηλεύετε, θα δείτε ότι έχετε κρίση, όσοι κρίνουν ζηλεύουν. Δηλαδή τι, επειδή το τζάμι είναι γυάλινο, θα σε σχεδιάσω όπως θέλω εγώ με το νου μου και μετά θα αφαιρέσω το τζάμι. Α, τη ζήλια τη συντηρώ. Γιατί έχω κρίση. Γιατί έχω προαπαιτούμενα. Γιατί δεν αισθάνομαι. Ζωγραφίζω πως θέλω να είναι τα πράγματα. Φτιάχνω τον πίνακα και δεν αισθάνομαι. Εάν γίνεις όπως ο πίνακας που έχω σχεδιάσει, τότε οκ. Okay. Άρα όλα αυτά πάνε μαζί, ε. Κρίση, σύγκριση, ζήλια, με τη μία φεύγουν όλα. Και μετά τα πράγματα γίνονται απλά. Και στην απλότητα δεν υπάρχει πάθος. Και εγώ πώς θα ζήσω χωρίς πάθος?
Πώς θα ζήσω χωρίς δυσκολία? Οπότε, πηγαίνοντας στο καζίνο προχθές, για να καθόμουν και έλεγα τελικά αυτός θέλει να κερδίσει, δεν θέλει. Όχι, δεν θέλει. Την ώρα που βάζει τη μάρκα, αυτός δεν θέλει να κερδίσει. Γι' αυτό όταν κερδίζει δεν φεύγει. Γιατί το ζητούμενο να χάσει. Άρα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όταν λέμε θέλουμε. Γιατί μετά τα πράγματα θα γίνουν απλά. Αν ζητήσει από το Θεό, θα σου το δώσει. Τόσο απλά δεν έχει πάθος, δεν έχει ενδιαφέρον. Και έτσι θα πας να ζητήσει από αυτόν που δεν έχει. Θα πας να ζητήσει αγάπη από αυτόν που δεν έχει. Θα πας να νιώσει την ομορφιά από αυτόν που δεν την έχει. Θα πας να πάρεις δύναμη από αυτόν που δεν την έχει. Γιατί αυτό θα σε βάλει στο πάθος. Και βέβαια δεν θες να αναγνωρίσεις το λάθος. Δηλαδή ότι απευθύνθηκες σε λάθος μεριά. Αυτός δεν είχε να σου δώσει τίποτα. Σου έδινε πάθος, αλλά ήταν λάθος. Εγώ θέλω το πάθος και δεν αναγνωρίζω το λάθος. Σε καλεί ο Θεός, σου λέει, έλα από εδώ που δεν έχει πάθος. Εδώ είμαι το ζηλευτό. Δεν έχει πάθος, έχει απλότητα. Και δεν έχει λάθος με την έννοια της κρίσης. Και λες όχι. Αρνούμε. Εγώ θέλω κάτι να ζηλεύω, να παθιάζομαι και να κάνω λάθος για να ενοχοποιούμε. Αυτό γιώθηκε στη γη από τον πρώτον άνθρωπο που είχε στην ουσία τι? Την επιλογή και την απόφαση. Από εκείνη η ζήλια, το πάθος, το κυνηγητό και το λάθος. Και από εδώ είναι το ζηλευτό, η απλότητα και το δώρο. Αφήνεις το νου, αισθάνεσαι το ζηλευτό, μπαίνεις στην απλότητα, λαμβάνεις τη θεότητα. Θα το κάνω 10 χρόνια. Θέλω να σε ζηλεύω, δηλαδή να σε αρνούμε, να μπαίνω στην προσπάθεια που μου δίνει αίσθηση ύπαρξης σε ένα πάθος για να κάνω λάθη και να με μαστιγώνω.
Το ζηλευτό είναι αίσθηση, η ζήλια είναι σκέψη. Από το ζηλευτό λαμβάνεις, στη ζήλια δίνεις. Το ζηλευτό συμβαίνει χωρίς εσένα. Στη ζήλια συμβαίνει με προσπάθεια από εσένα. Στο ζηλευτό απλά συμβαίνει, στη ζήλια παίρνεις αξία ότι το έκανες. Στο ζηλευτό σου δίνεται, στη ζήλια τα καταφέρνεις. Οπότε καιρός να σπάσει το τζάμι. Για να μπορούν οι άνθρωποι να ενώνονται με τα κομμάτια τους. Και να πάρουν αυτά τα οποία ήδη έχουν ή θέλουν να ζήσουν. Άρα μπορεί να περιγράφει, Χριστίνα, το αόρατο. Και σε αυτό είναι μοναδική. Αλλά το τζάμι πρέπει να το αισθανθεί και να το σπάσει άλλος. Αυτή είναι μια εσωτερική κατάσταση, είναι μέσα μας. Οπότε πάμε να κάνουμε προσευχή, ώστε να θυμηθούμε λίγο το έχω ανάγκη εγώ σήμερα, για να γίνει εσωτερική διαδικασία. Θα μεταφερθούμε μέσα μας ο καθένας, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, εγώ θα περιγράψω το δικό μου, στη στιγμή του διαχωρισμού. Την ώρα που διαχωρίστηκε το κομμάτι του εαυτού σας από εσάς. Για μένα στην ουσία ήταν η στιγμή του διαχωρισμού του ανθρώπου από το Θεό.
Επειδή αποκοπή δεν μπορεί να γίνει. Μόνο μία ψυχή χάθηκε και αποκόπηκε από το Θεό. Οι υπόλοιπες έχουν όλες σύνδεση. Το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν το τζάμι. Απομάκρυση, γυαλί. Και ζηλεύω αυτό από το οποίο προέρχομαι. Η διαδρομή ήτανε αφού δεν μπορώ να δω τη ζήλια και να ακουμπήσω πάλι με μένα, γυρνάω την πλάτη και πηγαίνω ανάποδα. Να βρω αυτό το οποίο μου λείπει αλλού. Η ανθρωπότητα περιπλανήθηκε κυνηγούσε πέρασε στα πλέγματά της το κυνηγητό έγινε πάθος για κατάκτηση για κέρδος για νίκη ποτέ δεν δέχτηκε το λάθος. Ότι έψαξε να βρει αλλού το κομμάτι που διαχωρίστηκε. Ο Θεός από αγάπη με τη δύναμη που έχει ανασύρει από το βάθος της αβύσσου τον άνθρωπο για να μην χαθεί και επιστρέφοντας στο σημείο μηδέν έχει να καθαρίσει τη λάσπη. Που έπεσε πάνω στο αστέρι, στην ψυχή, όταν εκείνη κυνηγούσε στους βάλτους τον εαυτό του. Έτσι το αστέρι καθάριζε για να φτάσει στη στιγμή της απόφασης. Κρατάς τη ζήλια που σε οδηγεί στο πάθος και κάνεις λάθος.
αναγνωρίζω ότι σεβάστηκα το τζάμι. Ενώ δεν του έπρεπε. Τίμησα το πάθος. Έκανα λάθος. Αφαιρώ τη ζήλια από τα πλέγματα των ανθρώπων Πάω το τζάμι, διαλύω τον αντικατροπτισμό Ελευθερώνω τη διαδρομή το δρόμο, το μονοπάτι, για να περπατήσουν οι ψυχές και να συναντήσουν τα κομμάτια τους, που μέσα από τη ζήλια αρνήθηκαν. Θεέ μου, αναγνωρίζω τη σοφία σου Αναγνωρίζω την αγάπη σου. Γιώνω τη δύναμή σου. Και λαμβάνω το δώρο σου. Θεέ μου,
Κύριε μου, ψυχή μου, δώρο μου. Δημιουργία μου. Φως μου. Θεέ μου. Μητέρα μου, Κύριε μου, αμήν. Και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών. Ως και ημείς αφίωμεν τις οφλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μάσης πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς. Από του πονηρού. Έτσι αλλάζω. Πατάω στα πόδια μου.
Νιώθω τη γη με το σώμα μου. Το σώμα μου με την ψυχή μου. Την ψυχή μου με τη λογική μου. Και η τάση με οδηγεί. Στη δημιουργία. Στο δημιουργό. Ως δημιούργημα αυτού. Ο Άρης είδε τη διαδρομή. Είδε η ζήλια και το πάθος. Ότι τον οδηγούσαν. Το λάθος δρόμο. Τη ζωή. Ο Άρης για όλες τις ψυχές. Είναι η κατάκτηση της δύναμης. Η πονηρή πλευρά της αγάπης. Και η βλακεία της εξυπνάδας. Αυτό βίωνε η γη. Ως κοινωνικό επίπεδο. Οι διαφοροποιήσεις και οι αλλαγές γινόντουσαν ανάλογα τον τόπο, το χρόνο και τον άνθρωπο. Τα δώρα ρέουν, γιατί η ζωή είναι ροή. Η αλήθεια είναι οι άνθρωποι. Και η αγάπη είναι η ψυχή. Αυτή που οι άνθρωποι έψαχναν. Παρακαλούσαν για αυτήν. Τη φανταζόντουσαν. Και την απομάκρυναν. Με βία και όχλο. Με ράπισμα. Με σταύρωση.
από το σώμα επί της γης. Άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφλέτες ημών. Η αλήθεια μου με οδηγεί να αφήσω ό,τι μέχρι σήμερα έζησα. Ό,τι έκανα. Και ό,τι προσπέρασα. Και μη σε ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Και αφού είδα την κόλαση, είδα και τον παράδεισο, επιλέγω και αποφασίζω. Να πατήσω στη γη με το σώμα αυτό που έχω επιλέξει. Να ενωθώ με αυτήν και να ενώσω την ψυχή μου με το σώμα μου. Και η ψυχή μου να ενωθεί με τη λογική μου. Και η τάση να με οδηγήσει στην έλξη και η έλξη στη γέννηση και η γέννηση στην ολοκλήρωση για να επιστρέψω σε αυτό που πατάω ως αλήθεια ζωής. Και το όνομα αυτού Δαβίδ επί της γης. Βαφτίζω αυτόν Δαβίδ αλήθεια ζωής επί της γης. Ως αυτός λάβει την αίσθηση ως αλήθεια.
το σώμα ως ζωή. Και τη λογική ως ροή. Ζώντας την κόλαση, επιστρέφει επί της γης, λαμβάνοντας τα κλειδιά του παραδείσου. Ως ενώσει την ψυχή με το σώμα και δημιουργήσει τη νέα διαδρομή των ψυχών από την κόλαση στον παράδεισο. Από το ψέμα στην αλήθεια. Από το λάθος στο σωστό. Από το συναίσθημα στο αίσθημα. Και ως αλήθεια ζωής επί της γης, απλώς δια του πνεύματος, την ειρήνη, τη γαλήνη και την ανάσα ως ίσον προς ίσον, ως μοναδικός προς μοναδικό, ως όλος προς όλον και δώσει το χώρο και το χρόνο για την ένωση και το μοίρασμα. Αυτό που για πρώτη φορά στη γη θα γιωθεί, θα βιωθεί και θα λυθεύσει διαπαντός των πάντων. Αγάπη, δύναμη, αλήθεια ζωής. Αμήν.